σε λίγες μέρες ανοίγει και πάλι τις πύλες του το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ετούτων άσυλο στα Νόγια, δομή η οποία έκλεισε το Σεπτέμβριο του 2019, οπότε αποχώρησε ο τελευταίος ανήλικος πρόσφυγας, ο οποίος ενηλικιώθηκε. Υπογράφηκε οριστικά η ένταξη της επαναλειτουργίας της δομής των Φιλοξενίας Ανήλικων Προσφύγων από το ΑΜΙΦ. Καταφέραμε να έχουμε αυτή τη νέα χρηματοδότηση, στην ουσία τη νέα λειτουργία της δομής, και η οποία ευελπιστούμε να ξεκινήσει το 2022 και να φτάσει για πολλά χρόνια μετά. Η δομή θα επαναλειτουργήσει απρόσκοπτα για τουλάχιστον 5 χρόνια, καθώς εξασφαλίστηκαν τα αναγκαία κονδύλια, όπως δήλωσε ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Θεωρητικά θα λειτουργήσει για ένα μήνα, αλλά θα συνδεθεί με το επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, οπότε θέλουμε να πιστεύουμε ότι τουλάχιστον για 5 χρόνια η δομή απρόσκοπτα θα λειτουργεί σε πλήρη κάλυψη, δηλαδή γύρω στα 25 άτομα, ανήλικοι πρόσφυγες, θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν. Στη δομή θα μπορούν να φιλοξενηθούν έως 25 ανήλικοι πρόσφυγες, ενώ εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι αρκετοί πρόσφυγες θα μπορούν φέτος να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως διερμηνείς. Μια ευχάριστη στιγμή της όλης ιστορίας είναι ότι οι διερμηνείς οι οποίοι απαιτηθήκαν από το πρόγραμμα να υπάρχουν για να μπορέσει να λειτουργήσει η δομή στις διάφορες γλώσσες επικοινωνίας των ανήλικων προσφύγων, τα παιδιά που επιλέχθηκαν ως διερμηνείς έχουν περάσει από το πρόγραμμα των Νογίων. Η πρότυπη αυτή δομή άνοιξε τις πύλες της το 2000. Φιλοξένησε εκατοντάδες ανήλικους πρόσφυγες, οι οποίοι έφυγαν φοβισμένοι από την πατρίδα τους για ένα φωτεινό αύριο. Ταξίδι ήταν ταλαιπωρία, πολύ ταλαιπωρία. Πέρασαμε μέρες, νύχτες, πίνα, δίψα. Έφυγες με συγγενή σου? Όχι. Μόνο σου? Μοναχός, ναι. Πολύ μου αρέσουν, πάρα πολύ. Γιατί έπαει, μεγάλωσα. Και μου αρέσει ο κόσμος. Έχω και φίλους. Εντάξει, πέρασα καλά. Εδώ είναι το σπίτι σου τώρα? Ναι, παίρνει σπίτι μου. Τέλειωσε στην Αθήνα, καλά. Καλά. Πότε ήρθε σήμερα το πρωί? Μια Ελλάδα που την ποδοπατούν, υψώνει κεφάλι, υψώνει ανάστημα και δίνει μαθήματα ανθρωπιάς. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ από το 2000. Γιατί έρχονται και πολλά αναλφάβητα εδώ. Παιδιά που δεν έχουν πιάσει ποτέ μολύβι στη ζωή τους, δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο. Δεν κλαίνε ποτέ. Ποτέ? Ποτέ. Δεν κλαίνε. Είναι περήφανοι. Η δομή θα λειτουργήσει σε πλήρη δυνάμει με 20 άτομα προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, φιλολόγων. Θα υπάρχει όλη η επιστημονική έτσι, προστασία των παιδιών.